επικυρώθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι μικρότερες παρεμβάσεις και έργα που αφορούν πυρόπληκτες περιοχές. Είναι σημαντικά έργα όμως. Θα σας τα μοιράσουμε και σε κατάσταση. Είναι σημαντικά έργα που αφορούν πυρόπληκτες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και αναφέρομαι στην έκκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αποδοχή χρηματοδότησης προκειμένου να εκτελεστούν έργα που έχουν να κάνουν με τα εξής. Το ένα είναι 150.000 ευρώ για την βελτίωση της 36ης Επαρχιακής Οδού Σωτηριάνικα Αλτομηρά. Είναι τρίτη φάση, έχουν προηγηθεί δύο φάσεις πάλι από το ίδιο πρόγραμμα. Λιθόστρωτη οδός στην κοινότητα Λαδά του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό 132.000 ευρώ. Δημοτική οδοποιία στην Βρωμόβρηση του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Δημοτική οδοποιία πάλι Πεύκο Σταματινό, είναι χωριά τα οποία είναι όλα εντάσσονται στα πυρόπληκτα και εσωτερική κοινόχρηστη χώρη σε αυτά τα χωριό 100.000 ευρώ. Ανάπλαση μονοπατιών της Νέδουσας, ολοκληρώνουμε ένα πολύ σημαντικό έργο με αυτή την χρηματοδότηση στην Νέδουσα Καλαμάτας με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ, είναι δεύτερη φάση, ξέρετε ότι εξελίσσεται εκεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο. Αποκατάσταση ζημιών και πρανών και βελτίωση βατότητας περιοχών του Μεσσηνιακού Ταϊγέτου είναι τρίτη φάση, 245.000 ευρώ. Και επίσης η ορεινή οδός Κόκλα Βιδίσοβα του Δήμου Ιχαλίας με προϋπολογισμό 245.000 ευρώ. Πλατεία στην Σκάλα του Δήμου Ιχαλίας με προϋπολογισμό 245.000 ευρώ. Εσωτερική οδοποιία πάλι στη Χρυσογελαριά, που είναι μια περιοχή πυρόπληκτη και συνεχώς πυρόπληκτη στο Δήμο Πύλου Νέστορος, 150.000 ευρώ. Αυτά είναι προς το παρόν για την Μεσσηνία και σε επόμενη φάση θα προταθεί και θα προχωρήσει η ένταξη δρόμου Τουρκολέκα Καλύβια, ένα σημαντικός δρόμος που ενώνει δύο περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας Μεσσηνίας και εξυπηρετεί πάρα πολύ τον ορεινό πληθυσμό της περιοχής και της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα είναι γνωστό, το πρόγραμμα των περιοπλήκτων ξεκινάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τις προτάσεις μας και την ένταξη των έργων ελήφθησαν υπόψη όλες οι προηγούμενες εντάξεις, δηλαδή το τι έχει αξιοποιήσει κάθε περιοχή. Και δώσαμε έμφαση σε ορεινές περιοχές και θέματα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν και αυτές τις περιοχές που ήταν κατά κύριο λόγο πυρόπληκτες και υφίστανται ακόμα και τώρα συνέπειες από αυτή την έκτακτη ανάγκη της τότε εποχής. Όμως έχουν ανάγκες να τις ενισχύσουμε και στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες, αλλά και κυρίως για τη συγκράτηση του πληθυσμού και τις δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές.